Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στο Castlevania, Symphony of the Night. Την προηγούμενη φορά είχαμε κάνει μια επίσκεψη στη μακριά βιβλιοθήκη και είχαμε γνωρίσει τον αρχιτέκτονα του βιβλιοθηκάρου, τον οποίο δημιουργήθηκαμε ένα προσωπικό αντικείμενο από το οποίο θα ανοίξουμε κάποιες μαγικά σφραγισμένες πόρτες. Τώρα θα επιστρέψουμε στη μακριά βιβλιοθήκη για να ανοίξουμε την πρώτη από αυτές τις πόρτες και να δούμε πού θα μας οδηγήσει. Είναι η νέα δίωδος που θα ανοίξει σε λίγα λεπτά. Μόλις ανοίξουμε την πόρτα που βρίσκεται ακριβώς εδώ. Και να λοιπόν η πρώτη μαγικά σφραγισμένη πόρτα. Εδώ στο πάτωμα υπάρχουν δεκοπτήσεις. Τώρα μην το πατήσουμε τώρα. Αυτή η μικρή δόνηση σημαίνει πως τα κόκκινα τούβλα άνοιξαν και τώρα μπορούμε να δούμε τι κρύβεται από πίσω. Υπάρχουν δύο τέτοια σημεία σε αυτό το αρμάδι μας τώρα. Θα επισκεφτούμε και τα δύο για να δούμε τι μπορούμε να βρούμε. Πάμε λοιπόν. Βλέπουμε λοιπόν δύο αντικείμενα. Ένα μικρό μαγικό φίλτρο το οποίο αυξάνει την επιθετική μας δύναμη και το άλλο μια κάρτα βιβλιοθήκης, το οποίο είναι επίσης ένα αντικείμενο μίας χρήσης και έχει μια αρκετά χρήσιμη ιδιότητα. Οπότε χρησιμοποιούμε την κάρτα της βιβλιοθήκης, μας τηλεμεταφέρει ακριβώς έξω από το δωμάτιο του αρχιβιβλιοθηκάρη. Αρκετά χρήσιμο για την εξοικονόμηση χρόνου, οπότε θέλουμε να αγοράσουμε αντικείμενα ή να επιστρέψουμε γρήγορα στη μακριά βιβλιοθήκη. Είναι λοιπόν μια πόρτα που μας οδηγεί σε ένα νέο μέρος. Για να δούμε ποιο θα είναι αυτό. Καλώς ήρθαμε λοιπόν στις υπόγειες σπηλιές. Εδώ βλέπουμε την επιτροπή υποδοχής, δύο υπότες με δόρατα, οι οποίοι χτίστηκαν με σχόνους μόνο εδώ πέρα. Για να αποθηκεύσουμε την πρόοδό μας, πριν συνεχίσουμε. Ωραία. Ξεκινάμε λοιπόν την εξερεύνησή μας στα υπόγεια σπήλαια από τα αριστερά. Πολύ ωραία. Ένα ενισχυτικό για τις μάγες της καρδιάς μπορούμε να κουβαλήσουμε και ένα μικρό μυστικό κρυμμένο στον τοίχο. Εδώ έχουμε μία μπαντάνα. Για να δούμε τι μας δίνει. Προστατεύει τα ευαίσθητα σημεία του κεφαλιού και αυξάνει την άμυνά μας κατά έναν βαθμό. Οπότε αλλάζουμε λοιπόν τα γυαλιά ηλίου του Swaggo Card και φοράμε την μπαντάνα μας. Τώρα θα τον κάνουμε Solid Snake. Και συνεχίζουμε. Κλασική παγίδα των παλιών Καστιλβάνια. Σπάμε ένα κερί, βγαίνει μαχαιράκι
Και δυστυχώς, αντίθετα με τώρα που μπορούμε να πάρουμε πίσω το αντικείμενο που κρατούσαμε, εκεί, όπως είχα αναφέρει και παλιότερα, όταν παίρναμε ένα sub-weapon, μέναμε με εκείνο. Δυστυχώς, τώρα μπορούμε να ξαναπάρουμε πίσω στα χέρια μας το τσεκούρι και να συνεχίσουμε την πορεία μας. Σιητάκια. Και ένα άλλο μανιτάρι. Φτάσαμε στα βαθιά μέρη της σπηλιάς, τα οποία δεν είναι από τους βλέπετε χτισμένο. Και εδώ θα αποθηκεύσουμε τον πρόοδο μας και θα κλείσουμε αυτό το σύντομο βίντεο. Μέχρι την επόμενη φορά. Ως τότε, να είστε καλά. Γεια σας.